Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου του Μουσικού Γυμνασίου Ιγουμενίτσας το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα Πάνθεων. Προβάλλοντας παράλληλα πρότυπα ήθους και γενναιότητας για τις επόμενες γενιές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 που ανέλαβαν τη γιορτή, καθώς και ορισμένοι μαθητές των τμήματων Β1 και Γ1, δούλεψαν εντατικά και με ιδιαίτερη προθυμία σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να παραμελήσουν τα μαθήματά τους, για να φέρουν εις πέρας τον εορτασμό της επετείου του Όχι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου αφηγήθηκαν το ιστορικό του έπους του 1940 μέσα από παγγελίες και μηνύματα, ενώ ακολούθησε η χοροδία του Μουσικού Σχολείου, όπου εισέπραξε το ζεστό χειροκρότημα όλων. Η πρώτη νύχτα των συμμάχων κατά το δυνάμεν του Άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανήψε το ηθικό των λαών στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νύχτα των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρη του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την αντίθεση και τις αφιερωμένες έκδοσες, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμάχους Ιταλούς που έρχονταν από την πόλη του την Ελλάδα. Είναι κατάλληλα, να ξέρεις άμα δεν έχουμε ένα γλάφο. Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί χτυπούν την Ελλάδα. Η πολεμική περιοχή τους αναγκάζει τους Έλληνες να υποκύψουν. Μόνο η Κρήτη πρόβαλε στην αραιαντίσταση, ενώ οι ναζιστικοί Γερμανοί, οι
πλησιάζει πλήκτρα στα τέρματα για να πετύχει τον στόχο της. Με την πτώση της κρίσης τον Μάιο του 1941, ολόκληρη η Ελλάδα βρέθηκε υπό τον απόλυτο έλεγχο των δυνάμεων του άξονα. Οι γερμανικές σβάστικες σχημάτιζαν παντού. Δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Αποστόλης Σάντς, βλέποντας τη σβάστικα στην Ακρόπολη, πήραν την παράτομη απόφαση και μέσα σε μία νύχτα την κατέβασαν από τον Ιερό Βράχο. Η υποστολή της σβάστικας από την Ακρόπολη αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα. Μία ενέργεια με συμβολικό χαρακτήρα, αλλά τεράστια πύχη στο ηθικό των Ελλήνων. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ιδρύθηκαν οι δύο μεγάλες αντιστασιακές οργανώσεις, ΕΑΜ και ΔΕΣ. Για τα επόμενα 3,5 χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε σε τριπλή και σκληρή κατοχή από τις δυνάμεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Τα βάσανα που υφίστανται οι Έλληνες είναι ατελείωτα. Θάνατοι, βία, πείνα, αντίμονα των Γερμανών. Η Ελλάδα παρεθεί μαρτυρικές πόλεις και χωριά, όπου οι κάτοικοι τους δεν γλιτώνουν τη μανία του κατακτητή. Καλάβρητα, Δίστομο, Λυγκιάδες, Κομμένο, Παραμυθιά και άλλα πολλά. Κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε εκτεταμένη αντίσταση η οποία απελευθέρωσε τις περισσότερες ορεινές περιοχές έως το 1944. Συγχρόνως, οι ελληνικές και αρσαίες δυνάμεις και πλοία συνέχισαν τον πόλεμο ενός χωρισμού σε βόρεια Αφρική ακόμα και στην ίδια την Ελλάδα. Με τη γερμανική αντίσταση, με τη γερμανική αποχώρηση από τα Βαλκάνια από τον Νοέμβριο Οκτώβριο του 1944, η Ελλάδα κέρδισε την ελευθερία της, η οποία πολύ σύντομα διασανέθηκε από ένα αιματηριό εμφύλιο πόλεμο. Ακολουθεί το τραγούδι «Ποιο ζωή μου» από τους μαθητές και τις μαθητές. Από τα αναρρύθμιτα γεγονότα κατά τη διάρκεια της κατοχής, δεν θα μπορούσαμε στη σημερινή γιορτή να παραλείψουμε τη μαζική συγκέντρωση χιλιάδων Εβραίων που ζούσαν σε ελληνικές πόλεις και την οργανωμένη εξόντωσή τους στα απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο ποιητής Ιάκωβος Καμπανέλης, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάουτχάουζεν. Το 1965 έγραψε 4 ποίηματα που αφορούσαν εκείνη την περίοδο, τα οποία μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και είναι παγκοσμίως γνωστά.